Σήμερα ποδοσφαιρικά μπορώ να πω ότι κάπου στάβωσε το παιχνίδι για μας. Χωρίς να υποτιμήσω την ομάδα του Άρης, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Είχαμε τουλάχιστον 4-5 τέταρτες σήμερα στο παιχνίδι μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Θα μπορούσαμε και όταν είχαμε κάνει σε τέσσερις περιπτώσεις τουλάχιστον κάποιο γκολ. Και στο 0-0 ήμασταν οι πρώτοι που χάσαμε το γκολ να το βάλουμε, να προηγηθούμε. Και στο 1-0 πάλι θα μπορούσαμε να είχαμε σοφαρίσει. Γενικά δεν ήμουν ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας μου. Σίγουρα τα παιδιά προσπαθήσανε, το γήπεδο ήταν βαρύ από το τερέ. Είχαμε και δύο απώλειες σήμερα, τελευταία στιγμή δεν έπαιξε ο Χαϊκάλης. Και εμείς είμαστε μια ομάδα που δεν έχει την πολυτέλεια ανάγκη περισσότερους ποδοσφαιριστές. Και ο Σταγάκης το παιδί που παίζαμε ουσιαστικά χωρίς μπακαριστερό σήμερα, κοιτάξαμε να βάλουμε κάποιους παίκτες να καλύψουν το κενό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή προσπαθήσαμε και εμείς να πούμε πάλι στο παιχνίδι. Εκεί έγινε και κάποιο λάθος, από ατομικά λάθη δηλαδή. Δεχτήκαμε κάποια τέρματα, σίγουρα είναι δύσκολη η ήττα. Να κοιτάξουμε τα επόμενα παιχνίδια, να πάρουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Γιατί ήταν δύσκολο παιχνίδι να πάρουμε κάτι σήμερα, ήρθαμε να προσπαθήσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Γιάννη σου, που θεωρώ από αυτές που έχω δει ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Coach, το πρόγραμμα που δίνει είναι δύσκολο. Για μας όλα τα παιχνίδια δύσκολα είναι. Σίγουρα και εγώ όταν ήταν στην ομάδα πάλι το πρόγραμμα ήταν δύσκολο. Ήταν το τέταρτο σε σειρά παιχνίδι που είμαι στην ομάδα προσωπικού. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Ξεκίνησαμε με μια ομάδα που έπαιζε την κατηγορία της με το γενικό στο γήπεδό της. Μετά παίξαμε με τον εθνικό που είναι πρώτος, την προοδευτική που είναι δεύτερη και τον Γιάννη που είναι τρίτος. Βαθμολογικά είναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα του Γιάννη. Και από εκεί και πέρα τα παιχνίδια που έρχονται, εμείς θα κοιτάξουμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε.